Τώρα πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη Σπυρόπουλο από το αστυνομικό δελτίο. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας της γυναίκας στο Εγάλεο, Πρόχθες. Ναι, παραδόθηκε πριν από λίγο ο 20χρονος, ο οποίος φέρεται και είναι και ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας της 50χρονης μητέρας του. Παραδόθηκε πριν από λίγο εδώ στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Πριν από 2 ημέρες, μετά από έναν καυγά που είχε με την μητέρα του μέσα στο διαμέρισμά του στο Εγάλεο, στις εργατικές κατοικίες, με αφορμή τα οικονομικά και άλλα προβλήματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται αποτελούσαν μόνιμη και καθημερινή τριβή και καθημερινή αιτία τριβών και τσακωμών ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Ο 20χρονος το μεσημέρι εκείνης της μέρας φαίνεται με ένα μαχαίρι μετά από ένα τσακωμό να κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο λαιμό και στο στήθος της μητέρας του και μάλιστα μπροστά στα μάτια του ενός ακόμα αδερφού του από τα 5 αδέρφια συνολικά της οικογένειας. Να πούμε βέβαια ότι ο 20χρονος είχε εγκλειστεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική και σε αναμορφωτήριο που είχε πριν από λίγο χρονικό διάστημα βγει από αυτό. Αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα με εξαρτήσεις ουσιών, τουλάχιστον όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές. Ναι. Αυτή την ώρα θα μεταφερθεί στην Πολιτική Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση και να δούμε για ποιο λόγο έχουν συμβεί όλα αυτά με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε καλημερίζουμε. Καλό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ούτως ή άλλως ήταν πολύ κοντά οι αστυνομικές αρχές από ό,τι έλεγε χθες και ο Παναγιώτης και πολύ σύντομα θα έφταναν στη σύλληψή του, οπότε προτίμησε να παραδοθεί. 20 ετών και ο γιος της αδικοχαμένης μητέρας.